ένα μοναστηράκι μικρό υφλατάδων και όμως μέσα στους αιώνες είναι το κάπιμα της Θεσσαλονίκης. Η Ιερά Μονή των Βλατάδων. Όχι κάπιμα, μεγαλείο. Αιώνες εδώ. Ναι, αιώνες αυτός ο ναός λάμπει στην οικουμένη ολόκληρη, γιατί από εδώ πέρασαν μεγάλοι Άγιοι. Είπαμε Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, Θεονάς και όλοι οι άλλοι που περνούσαν από εδώ και λειτουργούσαν μαζί του και κατέβασαν τον ουρανό κάτω στη γη και με τη διδασκαλία τους, αλλά πιο πολύ με τη ζωή τους, την πίστη τους, την αγάπη τους, το μεγαλείο τους και την ταπείνωσή τους. Γιατί το μεγαλείο της πίστης με την ταπείνωση σε φτάνει στο Θεό. Ξέρετε, μωρέ, τι είναι να σκέφτεσαι ότι σε αυτόν τον νό, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτές τις πέτρες λειτουργούσε και περπατούσε ένας Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τι είναι αυτό? Δεν υπάρχει μεγαλύτερος θεολόγος σε εκείνη την εποχή από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Αυτόν που βρήκε τι σημαίνει προσευχή, τι σημαίνει νοερά προσευχή, τι σημαίνει κάθαρση, τι σημαίνει φωτισμός και τι θέωση. Να φτάνεις και να ψηλαφείς τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, εσύ ο χωματένιος ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μεγαλείο της πίστεως. Δεν είναι απλά να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Δεν είναι αυτό. Το μεγαλείο της πίστεως μας είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ στη Μονή της Βλατάδων. Να φτάσεις να έρχεται ο Θεός μέσα σου και να μπορείς να ψηλαφείς το Θεό, ποιο κομμάτι, τις άκτιστες ενέργειες του Θεού, εσύ ο κτιστός άνθρωπος.